Τζαμί Καλούτσιανη. Το τζαμί τη Καλούτσιανη ή Κανλίτσια Μέη Χατζηγία χτίστηκε στα 1739 πάνω στο προϋπάρχον μετζί του 1430, το οποίο καταστράφηκε από πυρκαγιά μετά την επανάσταση του Διονύσου. Σαν κρήτορα αναφέρεται κάποιο Χατζή Μεχμέντ, διοικητή των Ιωνίων μέχρι το 18ο αιώνα. Κοντά στον παλιό μετζίτη βρίσκονται μέχρι το 1611, που ξέσπασε η επανάσταση από Οθωμανικό διοικητήριο και δίπλα από το μετζίτη υπήρχε και κάποια κρίνη. Τσεσμέ στα Τούρκια το λέγανε και Χατζιζιέ, του ήρωα προσκυνητή, τον τίτλο που έφερνε ο Κρήτορα. Μετά τη συνθήκη τη Λοζάνη, πέρασε στο ελληνικό δημόσιο και μετά πουλήθηκε σε ιδιώτη. Το όνομα. Σύμφωνα με τους μελετητές, το τζαμί ονομάστηκε έτσι μετά από την εκδήλωση του επαναστατικού κινήματος του Διονυσίου Φιλοσόφου τον Σεπτέμβριο του 1611, το οποίο είχε ως επίκεντρο το σημείο αυτό. Η ονομασία προέρχεται από τουρκικές λέξεις «Τσισμέ βρίσι καν αίμα» και σημαίνει «βρίσι αίματος». Μαρτυρεί λοιπόν την τραγική για τον χριστιανικό πληθυσμό των Ιωαννίνων, κατάληξη του κινήματος του Σκυλοσόφου. Όπως ήταν σύνηθες, το τζαμί έδωσε το όνομά του και στη γύρω περιοχή, το οποίο με την πάροδο του χρόνου έγινε Καλούτσιανη. Ο τύπος αυτός αναγράφτηκε σε έγγραφα του 1874 και 1878. Η αρχιτεκτονική. Στην πραγματικότητα αποτελείται από τρεις κατασκευές. Την αίθουσα προσευχής, το γωνιακό προστό, δηλαδή τον ημιπαίδριο χώρο στεγασμένο από κίονες, και τον μιναρέ. Παρά το γεγονός ότι συγκροτούν ένα σύνολο, οι κατασκευές αυτές κατέχουν αξιοσημείωτες διαφορές και ιδιαιτερότητες. Το προστό, κομμένο στη μέση κυριολεκτικά, αποτελείται από δύο τελείως διαφορετικά τμήματα. Το παλαιό από λιθοδομή, ξύλινη στέγη και πάτωμα, και το νεότερο από λιθοδομή και οπλισμένο σκυρόδεμα. Το ισόγειο είναι διαφορετικά κατασκευασμένο από τον όροφο. Χτισμένο με λίθους, εναλλασσόμενους με συμπαγή τούβλα, με τη χαρακτηριστική λίθινη προεξέχουσα ταινία πάνω από αυτό. Η ταινία αυτή αποτελεί τυπικό χαρακτηριστικό της υπηρώτικης αρχιτεκτονικής κατά την Οθωμανική περίοδο. Η υπόλοιπη τοξοστοιχεία του ορόφου είναι τελείως διαφορετικά κατασκευασμένη. Μετά την καταστροφή, πιθανότατα σεισμική, κατέρευσε το μεγαλύτερο τμήμα του προστό προς το δρόμο και στη συνέχεια ανακατασκευάστηκε άτεχνα, χωρίς τη χρήση τούβλων μεταξύ των λίθων. Αντίστοιχα, οι κίονες δεν ανακατασκευάστηκαν μόνο από λίθους, αλλά και από κομμάτια από συμπαγή τούβλα, τεχνική ευτελής και όχι συνήθις στην περιοχή. Πιθανότατα το τζαμί σοβατίστηκε πριν το 1920 και παρέμεινε σοβατισμένο έως και σήμερα, για να καλυφθούν οι αρκετά πρόχειρες ανακατασκευές, επεμβάσεις και πολλαπλές μετατροπές που έχει υποστεί. Για το λόγο αυτό, το τζαμί της Καλούτσιανης είναι ένα πολύ δύσκολο μνημείο να αναστηλωθεί. Ιστορία. Η κατασκευή του τζαμιού ολοκληρώθηκε περίπου το 1730 με 1740 από τον Μεχμέντ Μπέι. Λειτουργούσε ως τέμενος έως την απελευθέρωση των Ιωαννίνων το 1913. Στη συνέχεια περιήλθε στο ελληνικό κράτος. Κατά τη δεκαετία 1920 και μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών το 1923 εκποιήθηκε σε ιδιώτες που στέγασαν εκεί καφενείο και άλλα καταστήματα. Το 1925 κηρύχθηκε ιστορικό διατηρητέο μνημείο, αλλά το 1926 ξεκίνησε η διαδικασία για να δοθεί άδεια κατάτμησης σε τρεις ιδιοκτησίες. Αργότερα περιήλθε στην ιδιοκτησία της Εθνικής Τράπεζας, στέγασε τον υπεραστικό σταθμό λεωφορείων του νομού Ιωαννίνων, κατατμήθηκε και εκποιήθηκε σε ιδιώτες, οι οποίοι μετέτρεψαν τους χώρους σε καταστήματα λιανικού εμπορίου. Προσφάτως ολοκληρώθηκε η απαλωτρίωσή του από το Υπουργείο Πολιτισμού και εκτελείται σειρά εργασιών προκειμένου να βελτιωθεί η εικόνα του μνημείου και να απομακρυνθούν οι κακότεχνες κατασκευές που έχουν συσσωρευτεί στο κτίσμα από τη μακρόχρονη μη συμβατή μετετέμενος χρήση.